ταξί. Μου λέει, θέλω να πάω στα Χανιά. Τα σκάει ο ταξιτζικά το σπίτι, κορνάει, κατεβαίνει ο τύπος, σφακιανός τώρα, κανονικός με μαύρα κτλ. Τα αυγάει. Μπαίνει μέσα, ανεβαίνει το βουνό, ξέρει, στην Ρωμανία μια μισή ώρα μέχρι να πάει στα Χανιά. Μου ανεβαίνει το βουνό, από λίγο βάζει ένα πιστόλι ο σφακιανός, το βάζει στο κεφάλι του ταξιτζί και του λέει, κάνε δεξιά. Τι έγινε, μεγάλο, του λέει, κάνε δεξιά και θα δει. Ωραία, κάνουν δεξιά και να δει, του λέει, είσαι πυροβολό, ή το βγάζει και κάνει μια μαλακία τώρα, λέει. Τώρα δίνω ταξιτζί, λέει, τι είναι αυτό. Τέλο πάντων, λέει, αυτό θα κάνει, λέει, σκότω, οκ. Λέει, αυτό ο ταξιτζί αρχίζει, ξέρω εγώ, τσακα, τελειώνει. Του λέω, οκ, πάμε, συνεχίζουμε για Χανιά. Εντάξει, λέει, πάει μπροστά, φεύγει μετά από μισή ώρα, ξέρω από 10 λεπτά που χωράνε, ξαναβγάζει το πιστόλι, πάρει φεγανό, το βάζει στο κεφάλι, ξανά δεξιά του λέει, τι έγινε πάλι. Του λέω ξανά το ίδιο, του λέει, αλλιώ πυροβολό. Τι να κάνω, τα ρήφα, ξανά το ίδιο, τελειώνει και μετά από 10 λεπτά, ξέρω, ξανά πάλι για Χανιά. Από λίγο το ξαναλέει το ίδιο. Το πιστόλι στην άκρη κάνει το ίδιο. Το έκανε 10 φορές, οκ. Okay. Και στη 10η φορά του λέει αυτό, και ξανά πάλι, σταματάει ο ταρήφα, του λέει μεγάλη να σου πω κάτι, δεν μπορώ, του λέει σκοτώσε με, δεν υπάρχει άλλο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Του λέει τη γυναίκα του κόσμου να μου φέρει τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, του λέει. Έχω στερέψει. Κάνα του λέει, δεν πειράζει, γυρνά πίσω στη σφακιά, του λέει, όπω είσαι. Εντάξει, ο ταρήφα να κάνει, γυρνάει πίσω στη σφακιά, τσιουκουτσούκου γυρνάνε, θα κάνω το σπίτι, σταματάει, κατεβαίνει ο σφακιανό κάτω, βγαίνει σε σκάλα και φωνάζει, γυναίκα το ταξί για τα Χανιά είναι έτοιμο, έλα. Μόλις αυτό είπε Γερμανός αυτό, φαντάσου. Η ερώτηση βασική είναι για τις γυναίκες στα σφακιά. Δεν έχουμε γυναίκες. Τι έχουμε γυναίκες. Είχαμε κάτι... κάτι... παίρνω σύνταξη... κάτι... Τα γεροντικά θα πει εσύ. Με αυτό λέω ότι αν έχουμε γυναίκες. Για τις γυναίκες λέει. Κάτι... Όχι, να είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Βάσεις μεγάλες, δεν βάσεις. Βάσεις πιτσιρίκες δεν υπάρχουν. Τελείως, όλες φεύγουν. Και έξω ομό, δρόμο. Γιατί? Γιατί ψάχνω κάτι καλύτερο. Αν για τον αγώγουμε. Είναι πολλά. Θεός. Γιατί φεύγουν οι γυναίκες από εδώ? Ε? Γιατί φεύγουνε? Ρώτησε έτσι αυτές. Εγώ δεν ξέρω. Γιατί φεύγουν. Ίσως τον αρέσει η πολιτεία καλύτερα, ξέρω. Επαυτοχρόνος ηλευτής τον έχεις, ε. Ναι, ναι, ναι. Πυροβολό. Πυροβολής κατά μέτωπο. Μετά παρουσιάστηκε ο γαμπρός και παντρεύτηκα. Ο μπαμπάς τον έβρικε? Ναι. Απέναντί μας είναι εκεί που έμενα εγώ, του πατέρα μας. Λοιπόν, ετέλειωσε το προξενιό και έκανα ένα χρόνο αραβωνισμένη. Μετά ήρθε γάμος που λέμε εμείς, πολλής κόσμος και με πήρε. Με το μουλάρι σε πήρε? Ναι, με το άλογο ήρθαν εδώ πέρα. Άμα θες, υπάρχει να το δεις κιόλας. Μπορείς. Συγγνώμη, θα σας πω. Το μητσό βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η νύφη.
με την ομπρελίτσα και το πέπλο. Εσύ. Ναι, εγώ. Η ζωή στα σφακιά τότε ήταν καλή. Καλή. Καλή, παιδί μου, καλή. Καλό άνθρωπο είχε πάρει, καλό, καλά πέρασε. Θέλει να πει, μωρέ, πως είναι πολύ κακοί άντρες και δεν ξυλοδοχούν. Και δεν είναι και τη γυναίκα τώρα, κατάλαβε. Ακόμα. Και με. Εγώ παντρεύτηκα χρυσή μου, είχα κλείσει τα 15 μου χρόνια το Ιούνιο και έπιανα τα 16 μου χρόνια. Το Σεπτέμβριο παντρεύτηκα, το 1933. Ο μπαμπάς σου τα κανόνισε, τον βρήκε τον γαμπρό ή τον ερωτεύτηκες? Μα όχι, ούτε τον ερωτεύτηκα, αλλά αυτός με ήθελε, ως περικοπέλη, ας πούμε, που ήταν, με ήθελε, και με έκλεψε, τότε σε δά, να χαμάρουνε μία γυναίκα, μία κοπέλα, γίνονταν μεγάλος άλλος. Δεν είναι όπως τώρα, που παίρνω κάθε μια όποιο θέλει και όπως, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν σε έδιρε ποτέ. Άντρας μου. Με λάτρευε, εννοεί να με δει, με λάτρευε. Πάρα πολύ καλός, το Μακαρίτης, πάρα πολύ καλός. Όταν έβαινε στη Μαδάρα με τα ζώα, εσύ τι έκανες? Εγώ, Χρυσή μου, η δουλειά μου ήταν στο σπίτι μου, στα παιδιά μου. Εγώ ανάθραφα τα παιδιά μου. Ποτέ δεν με δούλεψα σε χωράφια, ποτέ δεν με πήγα να το πω ποτέ, γιατί ο άντρας μου δεν ήθελε. Μα δεν ήθελε, αλλά όχι και μόνο εγώ, μόνο και όλοι. Εδώ στα σφακιά οι γυναίκες δεν δουλεύουν, δεν δουλεύανε στα χωράφια και εδώ. Όχι, μόνο στα σπίτια. Οι νοικοκυρές στα σπίτια, στα παιδιά των, οι άντρες των. Οι πολλοί, ας πούμε, το πολύ, πώς να το πω, εισόδημα, το σφακιό ήταν τα πρόβατα. Τα πρόβατα, τα οποία οι γυναίκες δεν είχαν, δεν πηγαίνανε. Δεν έχουμε τώρα πουλιο κορίτσια. Γιατί φεύγουμε? Προς το καλύτερο ζητάζουμε, επειδή εδώ είμαστε από κέντρα μέρο, από επόμενο μέρος. Αν και έχουν φτιάξει τα μέρη μας, δεν είναι όπως ήταν παλιά που περπατούσαμε 50 ώρες για να πάμε στα Χανιά. Παναγιών βάσανα. Τώρα δεν έχουν βάσανα. Λένε πως δουλεύω, πάω όλη στη δουλειά, δουλεύω και δουλεύω και άντρα. Μην μια φορά, όπως είπα και προχθές τα παιδιά, ότι τα άδενα στήκη στην κολόνα. Σου το έλεγα αλήθεια, όχι ψέματα. Αλήθεια. Ναι, ήταν και αυτό μια αφορμή που θέλανε να φεύγουν. Τώρα είναι καλύτερη ζωή εδώ, αλλά δεν πάει να είναι. Δεν είναι όπως είναι η δουλειά. Τα κορίτσια κοιτάζουν. Πώς να σου πω. Είδες που σου είπα παλιά ότι εμείς εθερίζαμε, αλωνεύαμε, μαζεύαμε ελιές. Τώρα δεν θέλουν αυτές τις δουλειές να τις κάνουν. Θέλουν να πω τα γραφεία. Θέλουν δουλειές να δουλεύουν στα μαγαζιά, να μην ηλιοτσέγονται, να ήταν μοντέρνοι ο ήλιος. Πέρα από η βοσκή. Δεν μπορούν να ζήσουν αλλιώς. Κατάλαβες, γι' αυτό φεύγουν.
Εσύ λες ότι είναι τα λεφτά που χαλάσανε τον τόπο. Ναι, εγώ λέω ναι. Και να σου πω, ήρθαν και οι τουρίστες. Ο γυμνεσμός, οι τουρίστες τα φέρανε αυτά. Ποιος τα φέρε. Εμείς πριν δεν ήταν τόσο πολύ. Σιγά σιγά, κάθε χρόνο και πιο πολύ. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Και τα μπάνια, παλιά δεν πήγαινε. Δεν κάνανε εδώ, εμείς δεν κάνανε μπάνια. Να δεις εδώ με γυναίκα με μαγιόν. Το καλοκαίρι με μακρομάνικα, με κάλτσες. Και από σιγά σιγά με τον τουρισμό πήγανε. Τι να σου πω. Καταλαβαίνεις και βλέπεις, μόλις σου, όπως περνώ. Εδώ πέρα είναι δύο σπίτια τώρα. Αυτό το δικό του γιόνι και το δικό μου. Καταλαβαίνεις ότι είναι μοναξιά. Ερμιά. Νερά τέτοια δεν έχω. Καταλαβαίνεις πως είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα. Τι να κάνω. Βρεθήκαμε και θα παλέψουμε. Την υπόλοιπη ζωή, τι να κάνω. Εμένα δεν είναι τραύμα. Η νύχτα μετά που λέει 25 χρόνια που έχει γίνει, για να σε κάνω να χάσει εδώ μόνο η μαγειό, αλλά μην θα τσαρίσει. Καλά, έτσι. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι καν μοσκή, δεν είναι μοσκή, είναι πάρα πολύ. Είναι πώς να μην είναι κοινωνικές μονάδες. Ζωή στα σφακιά για μια γυναίκα είναι εύκολο. Όχι για όλες τις γυναίκες. Ποια είναι η διαφορά? Το οικονομικό πρώτα. Να σε ανεξάρτητη από το να έχεις τα λεφτά σου, την ωραία σου δουλειά. Πώς είμαι τώρα εγώ που άνοιξα αυτό το μαγαζί και δουλεύω. Είναι δικό μου όμως. Πριν πεθάνει ο άντρας σου. Καθόμουν στο σπίτι και του έλεγα δώσε μου λεφτά να πάω να ψωνίσω. Πόσα θέλεις, γιατί τα θέλεις, πήγαινα με το λεωφορείο. Δεν μπορούσα να οδηγήσεις τότε. Όχι, γιατί δεν μας αφήνανε να πάρω με δίπλωμα, να οδηγήσουμε. Φοβόταν να μην μας εχάσουν. Μας αγαπούσε όμως η άντρα μας. Ο άντρας μου αγαπούσε. Δεν το έδειχνε ώρες και φορές, αλλά εγώ το καταλάβαινα σιγά σιγά. Το νιώθα. Ήτανε βαρύς χαρακτήρας. Έτσι ήταν οι παλιοί. Είχανε ένα πρόσωπο. Για τους καλούς φίλους, για τη γυναίκα τους, είχανε ένα πρόσωπο.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να τους αλλονότα? Ποτέ. Με έχουν φλερτάρει, με έχουν αυτό, αλλά δεν δίνω σημασία. Έχω τόσο πολύ επικραθεί που δεν δίνω σημασία καθόλου. Στα 18 μου, στα 25 μου, στα 30, στα 35 μου χρόνια δεν είναι αυτό. Πέρασα κακά και από εκεί και ύστερα θα με αγαπήσει εμένα. Τι λες τώρα? Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Όχι, σιγά. Δεν πιστεύω. Εγώ σε άντρες δεν πιστεύω καθόλου. Αυτά είναι στα πόδια σου. Στα πόδια σου θα στένασαι. Καλά κάνουν τώρα οι γυναίκες και είναι ελεύθερες. Και άμα θέλεις να κάνεις ένα παιδί, ερωτευτείς κανένα, να κάνεις. Τα λεφτά σου, τα οικονομικά σου να είναι εντάξει. Να έχεις όλα, να έχεις σπίτια, να έχεις λεφτά. Να έχεις σπίτια, να έχεις λεφτά. Τη μόρφωσή σου. Τα σφαγιά, Ιωάννα, έχουν μια μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι ακούγονται πάρα πολλά που είναι άδικα πράγματα, διότι δεν βλέπω καμία διαφορά στις γυναίκες της πόλης και στη δική μου γενιά, έτσι. Δεν μιλάμε για γυναίκες που ήταν πολύ πίσω, όπως είναι η μάνα μου, που έχει συνηθίσει ένα τρόπο ζωής και δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. Στα 55 της χρόνια βαδίζει στον ίδιο ρυθμό. Εμάς έχει μπει και η τεχνολογία μπροστά, είναι πιο ξεκούραστη η ζωή μας. Τώρα κάθε γυναίκα νιώθει ανεξάρτητη του εαυτού της, δουλεύει και δεν αφήνει κανένα να καταπατήσει το εγώ της. Εγώ είμαι μια κοπέλα 31 χρονών. Βέβαια, μεγάλωσα σε πολύ αυστηρό κύκλο. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Με σταμάτησε από το σχολείο. Το έχω πάντα μέσα μου αυτό, το γιατί με σταμάτησε. Λόγω που ήταν αυστηρός και νόμιζα ότι θα βρω κάποιο φίλο στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Η ζωή μου ήταν από τα 12, δηλαδή με έπαιρνε στις ελιές και στα πρόβατα. Ήταν πολύ καταπιστική η ζωή μου. Κάποια στιγμή αντίδρασα με τον τρόπο, με την έννοια ότι βγήκα μια φορά σε ένα γάμο με τον πατέρα μου και τα έφτιαξα με ένα νεαρό. Όπου την οποία τον παντρεύτηκα στη συνέχεια και έχω μια υπέροχη οικογένεια. Φτιάξαμε εδώ την επιχείρηση και ασχολούμαι εδώ πέρα, το οποίο μου έδωσε τρομερά δύναμη το μαγαζί. Μπορεί να κουράζομαι υπερβολικά, περνάνε όλα από τα χέρια μου. Αλλά δεν πάβει να το νιώθω σαν ένα μικρό πανεπιστήμιο που μπαίνουν πολλοί άνθρωποι και παίρνει διαφορετικά πράγματα από κάθε άνθρωπο. Οι νέες φεύγουν διότι δεν έχει υποδομές η επαρχία. Άμα είχε υποδομές, τις κατάλληλες μάλλον, θα κάθιζε πάρα πολλά κορίτσια. Τώρα ψάχνουν ένα όνειρο. Βέβαια, Ιωάννα, άμα είσαι μια καλή μαθήτρια και βλέπεις ότι έχεις υποδομές καλές, αξίζει να συνεχίσεις το μέλλον σου και να κυνηγήσεις το όνειρό σου. Και εγώ βέβαια αν είχα μία κόρη, δεν θα ήμουν αυστηρή, διότι εγώ έχω περάσει κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου, ούτε θα την καταπίεζα να παραμείνει στο χωριό. Θα της έλεγα άνοιξε τα φτερά σου και όταν θα είσαι έτοιμη και θες, μπορείς να γυρίσεις στο χωριό. Τελικά οι άνθρωποι καταπιέζονται ή όχι? Πλέον εγώ πιστεύω ότι στη γενιά, ας πούμε, της ηλικίας μας και εντάξει, μια δεκαετία μεγαλύτερη, δεν πιστεύω ότι καταπιέζουν τις γυναίκες τους. Και δεν είναι ότι οι άντρες είναι κακοί, ας πούμε, και καταπιέζουν τις γυναίκες τους. Απλά από παλιά υπάρχει μια νοοτροπία η οποία αναγκαστικά, δεν ξέρω από πού άρεσε, έτσι μεγαλώσανε. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Και με το να μεγαλώσουν οι γυναίκες έτσι, ότι ξέρεις κάτι, το κορίτσι είναι στο σπίτι, κάνει δουλειές, ασχολείται με αυτά τα πράγματα,
δεν κάνεις παρέα σου με αγόρια γιατί θα σχολιάσετε. Έχουν μεγαλώσει έτσι, δεν αισθάνονται καταπιεσμένες. Αυτό που ρώτησες είναι αυτό που λέει και η Σοφία. Αλλά και από την άλλη είναι αυτό που σου λέω. Εγώ θεωρώ ότι ο πραγματικότερος γνώσης έχει φωτίσει σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό τι γυναίκα σκέφτεσαι, γυναίκα στα σπαγιά. Εφόσον τον έχεις ένα αμάξι, κανείς δεν θα σου πει μην πας στα Χανιά, να κάνεις την πρώτα σου, να βγεις έξω. Ούτε η Σοφία ούτε εγώ είχαμε την απαγόρευση του σπίτι μας να πάμε έξω σε ένα κλαμπ να γυρίσουμε ή να πάμε μια εκδρομή. Πέραν τόπο πάνω από τα χωριά δεν έχουν εικόνες. Είναι αυτό που σου λέω, ότι όλες έχουν φύγει σπουδάδια. Και το επειδή εδώ δεν υπάρχουν το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν και δουλειές. Δεν υπάρχουν και πολλές δουλειές. Και αυτό είναι γενικότερα ένα φαινόμενο σε όλα τα χωριά και σε όλες τις επαρχίες. Κρήτης ή της Ελλάδας. Το αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε από εμάς είτε από το κράτος. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι τα πράγματα έτσι πιο ίσα τώρα, γιατί εσείς δεν σκέφτεστε να μείνετε στο χωριό? Τι να κάνουμε, δεν βρίσκουμε εύκολα δουλειά. Το χωριό παλιά, πάντα για να στα πούμε, το χωριό προ 15-20 χρόνια έχει 300 κάτοικους επάκια, δεν είναι ούτε 80. Έχει διάλυση, όταν αυτά τα παιδιά στην ηλικία να δουλέψουν, δεν θα υπάρξει άνθρωπο. Δεν κάνουν τα κάνουν τα παιδιά. Από πού θα βρίσκουν δουλειά. Όλα τα χωριά, όλα τα ορεινά χωριά τη Κρήτη, όχι μόνο για νοπολού, τα χωριά τη Κρήτη είναι στην ίδια μοίρα. Στην ίδια κατάσταση και μπορώ να σου πω και χειρότερα. Υπάρχει πιο πέρα στα Λιβανιά, ο Πιέτα, στην Αράδα, ένα Αϊτζάνι. Ήταν προ λίγα χρόνια 20-30 οικογένειες, ήταν 2-3 και στα Λιβανιά να βγαίνει και μια καθόλου. Και διάλυση. Το πολύ πολύ άνοιξε με κάνα μαγαζί. Ναι, μαγαζί θα άνοιξε με πάνω μαγαζί χωρί να υπάρχουν τροφοί. Μόνο τουρίστες. Και μετά όταν τελειώσει το σχολείο, έχετε σκεφτεί? Ναι, εγώ θα σπουδάσω. Κι εγώ. Να παντρευτώ από τώρα, ή δεν λέει. Αυτή είναι την πατριά στο νου. Να κλειστώ σε ένα σπίτι τώρα. Εντάξει. Είσαι έτοιμη, Μαρία, έτοιμη. Και τι θα γίνει το χωριό χωρίς γυναίκες? Θα κάτσουν οι άντρες. Δεν θα γίνει. Είναι η Άρια που είναι παπέρα, κανείς δεν παντρεύει γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες. Τόσο αν έρθουν ξένες, δεν το έχουν, να σου πω. Εκτός αν παντρευτούν τόσο οι κοπελίες φέρουν από πότε ξένους γαμπρούς και κάτσουν πάρα. Δεν σιγά μην κάτσουν πατέρα. Αλβανό. Άρη, πρόσεχε. Επιθυμία.
δεν μου είναι να σε κλέψω, ε. Οι γυναίκες είναι πιο τολμηρές, Ιωάννα, γι' αυτό. Είναι πιο τολμηρές οι γυναίκες. Και σου λένε θα φύγω και που βγει. Οι άντρες είναι, εντάξει, ξέρω να κοιτάξω στην οικογένεια. Είναι, οι γυναίκες είναι πιο ανεξάρτητες από τη φύση τους, νομίζω. Ενώ οι άντρες θα ξαναποφασίσουν εύκολα και να φύγουν θα ξαναγυρίσουν κάποια στιγμή. Φεύγουν για μερικά χρόνια. Μην το βλέπετε. Με ποια βοήθεια φεύγουν. Όταν φύγουν. Γονιών πάντα. Μα είδε τώρα. Φεύγουν μάλλον με το κίνδυνο να σπουδάσουν. Οι πιο πολλές κοπελιές που φεύγουν, φεύγουν για να σπουδάσουν. Αλλά κάποια στιγμή ο άντρας, άμα θέλει να σπουδάσει, κανεί δεν μπορεί να βγει από εδώ. Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Απλά οι στόχοι δεν είναι οι ίδιοι. Η γυναίκα πιο εύκολα θα πει: θέλω να πάω να σπουδάσω, ενώ οι άντρες εδώ δεν το λένε. Γιατί δεν έχουν μάθει σε αυτό το να κάτσω να διαβάσω. Ξάει, κάτσε εδώ και στερεί, εσύ τι. Εδώ η σφακιανή νέα γυναίκα δεν ενοχλεί τίποτα. Και να διασκεδάσει και το αυτοκίνητο. Έχει τσιμπέρνει ο άντρας, ξέρω εγώ, να πάει στην πόλη όπου θέλει να πάει. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει, ναι. Γιατί, για να κοπές, είπε καμιά... Γι' αυτό θα φύγω να λες οι κοπελιές και δεν θα κοπές. Γι' αυτό βέβαια. Να το πω να βάλουν τα σολιδιά, για τίποτα άλλο. Τώρα, το γέννηση είναι, γι' αυτό τα λέει. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ αυτό λέω, το αισθάνομαι κιόλας. Τελείως. Λυπήνουμε τα πολιτιστικά για τις γυναίκες. Έτσι, και αυτό είναι μέσα. Πρόσεξε με. Παίζει μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ο άντρας ο σφακιανός να ξέρετε ότι έχει και μπέσα και ειλικρίνεια και αλήθεια πάνω στη γυναίκα. Όταν δημιουργηθούν οι πολιτιστικές καταστάσεις και δώσει κίνητρα και στη γυναίκα, αλλά να έχει και ο άντρας το οικονομικό του να μπορεί να βοηθήσει, θα είναι πάρα πολύ καλά και καλύτερα θα είναι εδώ πέρα στην επαρχία παρά στην πόλη. Και το δέχονται και οι ίδιοι. Αυτό να το ξέρετε. Αυτή είναι η διαφορά μας, το δέχονται οι ίδιοι. Και τα παιδιά είναι καλύτερα από την άλλη και προτιμά να πάρει ένα σφακιανό παρά να πάρει έναν άλλο ο οποίος είναι δήμορος. Αλλά είναι ο τρόπος ζωής εδώ πέρα που δεν την εκφράζει. Τι μπερδεύομαι, την παλιά σφακιανή με τη νέα σφακιανή. Τι μπερδεύομαι, τι. Έπρεπε ο καθένας να απασχολείται 20 ώρες το 24ωρο. 20 ώρες και δεν είναι μόνο στη διασκέδαση και σε διάβαση. Έχουν φτιάξει μια τέτοια κοινωνία εδώ πέρα που να σου λέει κτηνοτροφία υποβαθμισμένη. Η αγροτική καλλιέργεια υποβαθμισμένη. Όλα υποβαθμισμένα. Η γυναίκα τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να κάτσει στο μαγαζί από το πρωί ως το βράδυ. Αυτή τι θα κάνει. Κάτσει στο σπίτι, θα σε περιμένει. Να πίνει τσικούπες και να γυρνάει μετά πίσω. Δεν πάει. Το χειμώνα. Στο Βουβά που έγινε μια κίνηση για μια συνεταιριστική αυτή των γυναικών. Την οποία. Ευχαριστώ. Τη σαβωτάρα. Η ίδια κοινωνία τη σαβωτάρα. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει, να έχουν τη δική τους απασχόληση, να έχουν αυτοί, να μπορούσαν να κάνουν και μια κινηματογραφική λέσχη. Να έχουν ένα ραδιόφωνο δικό τους. Δεν θέλουν 50 κορίτσια μορφωμένα να γίνονται. Έγινε το ΚΕΠ, να γίνει κάτι άλλο, να γίνει δεύτερο. Αν δεν έχω τη γυναίκα μου, εγώ την ώρα να φορώ μορφωμένη, όπως το λες. Ξύπνια. Εντάξει, γιατί παίρνει να σπουδάζει κάθε κοπέλια, γιατί θέλει να ξεφύγει, γιατί δεν έχει την ελευθερία που θέλει. Γιατί το κάνει. Γιατί θέλει να ξεφύγει από εδώ, γιατί δεν έχει την ελευθερία που θέλει. Το θέμα είναι ότι η κάθε μια τι ζωή θέλει να κάνει. Θέλει τρόπους, τρόπους απασχόλησης και χειραπέτηση. Αυτό είναι το βασικότερο προβλήματα. Η κοινωνία έχει αλλάξει τελείως. Πρέπει να προσαρμοστεί.